Μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο αδράνειας, η χώρα μας έχει ξαναμπεί δυναμικά στο ζήτημα της διερεύνησης και της δυνατότητας αξιοποίησης των υδρογονανθράκων που έχει. Ο υδρογονανθράκης είναι φυσικός της πλούτος. Τουλάχιστον εμείς θεωρούμε αδιανόητο να μην αξιοποιείται προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των πολιτών. Όπως ξέρετε, αρχές Σεπτέμβρη προκηρύξαμε για τις σεισμικές έρευνες. Και με το δελτίο τύπου το οποίο ανακοινώσαμε την Παρασκευή δώσαμε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης προκήρυξης για τις σεισμικές έρευνες, αποτελέσματα που νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ήταν πέρα από την προσδοκία μας. Είχαμε μια εξαιρετική ανταπόκριση από σύνολο 8 των μεγαλύτερων εταιριών που εξειδικεύονται στις σεισμικές έρευνες, εταιρείες από μία σειρά από χώρες με την πλειονότητα εξ αυτών να έλκουν από την Νορβηγία, που είναι και παγκόσμιος ηγέτης σε αυτού του είδους την έρευνα, αλλά εταιρείες που μας δίνουν και ενδιαφέρον που μας δίνει τη βεβαιότητα, μάλλον είναι άλλο ένα στοιχείο που ενδυναμώνει την θέση μας και την άποψή μας ότι υπάρχουν σημαντικά κοιτάσματα στην Ελλάδα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν με σοβαρότητα και με μέτρο. Γνωρίζετε ότι έχουν πάρθει ορισμένες αποφάσεις και ευχαρίστω να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό και κατά τη διάρκεια των ερωταπαντήσεων τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με την διέλευση των αγωγών μέσα από την Τουρκία και την Ευρώπη για το αέριο που προέρχεται από το Αζερβαϊτζάν, το αζέρικο αέριο. Και ξέρετε ότι έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις για τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει συγκεκριμένες δηλώσεις από κοινού με την ιταλική κυβέρνηση. Εδώ θα είναι χρήσιμο να εντάξουμε τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο των αγωγών. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν δύο βασικές πηγές αερίου για την Ευρώπη. Το ρώσικο αέριο και το αζέρικο αέριο. Η νέα παράμετρος που αλλάζει την όλη συζήτηση και στην οποία η Ελλάδα μαζί με άλλες χώρες πρέπει να κάνει πολύ προσεκτικές κινήσεις είναι ότι με την ανακάλυψη κοιτασμάτων στο Ισραήλ και στην Κύπρο, με την δυνητική ανακάλυψη κοιτασμάτων στην Ελλάδα, δημιουργείται προοπτικά και ένας τρίτος πόλος πηγών φυσικού αερίου που αφορά την Ευρώπη. Αυτή η νέα γεωστρατηγική είναι εξαιρετική σημασία για τη χώρα μας αλλά και για όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Βεβαίως είναι νωρίς για να ξέρει κανείς με σιγουριά ποιο είναι το συνολικό, οι συνολικές δυνατότητες αυτού του τρίτου δρόμου, αν θέλετε. Εμείς όμως δουλεύουμε τη συνεργασία μας και τις συμμαχίες μας έχοντας στο νου μας και αυτό. Και εδώ να σας θυμίσω για όσους δεν το έχετε δει ότι στο τέλος του Μαρτίου θα υπάρξει στην Αθήνα στο πλαίσιο ενός διεθνούς συνεδρίου μία υπογραφή κοινής συμφωνίας γύρω από τα ζητήματα αυτά ανάμεσα στην Ελλάδα, στο Ισραήλ και στην Κύπρο με τους τρεις αρμόδιους υπουργούς. Μία κίνηση, ένα μνημόνιο συνεργασίας τριμερές, μία κίνηση που πιστεύουμε θα δώσει μεγάλη όθηση στα ζητήματα αυτά τη στιγμή που ξαναγράφεται η σκακέρα, αν θέλετε, των ενεργειακών αγωγών σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Να το ξεκαθαρίσουμε, είναι χρήσιμο. Η Ελλάδα θα διερευνήσει με όλους τους τρόπους που προσφέρει η τεχνολογία όλα τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων τα οποία έχει σε όλες τις περιοχές που καλύπτονται προφανώς από το έδαφος της χώρας και από τα κυριαρχικά της δικαιώματα σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και νόμους. Τελεία. Το γεγονός ότι έχουμε ξεκινήσει από συγκεκριμένη περιοχή είναι ένα στοιχείο, αλλά ισχύει το ότι θα διερευνήσουμε όλες μας τις δυνατότητες. Άρα και στο Αιγαίο. Νομίζω πως ήμουν απολύτως σαφής. Ανήκουν στη σφαίρα της συνωμοσιολογίας όσοι θέλουν να συνδέουν χρόνους των ενεργειών που κάνει η ελληνική κυβέρνηση μετά από πάρα πολλά χρόνια αδράνειας με οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το μνημόνιο, το ΔΝΤ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εμείς κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε το χαμένο χρόνο.
Βεβαίως το γεγονός ότι η χώρα είναι και στη σημερινή οικονομική κατάσταση μας δίνει περισσότερη δύναμη να κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε, γιατί η αναγκαιότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεύτερο ζήτημα, κατά κανένα τρόπο δεν συνδέεται αυτή η προσπάθεια με οτιδήποτε έχει να κάνει με το δημόσιο χρέος. Ξεκάθαρα, είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα και δεν πρέπει κανένας να συνδέει και να μην επιχειρείται να γίνει οποιαδήποτε σύνδεση παρόμοιου τους. Στο πρόσφατη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας μας ζητήθηκε τόσο από την Κύπρια ομόλογό μου όσο και από εμένα να κάνουμε μια σύντομη ενημέρωση των υπολείπων υπουργών, γιατί είμαστε οι δύο χώρες μέλη οι οποίες έχουν σε εξέλιξη διαδικασίες γύρω τα ζητήματα αυτά, η μία πιο μπροστά από εμάς βεβαίως η Κύπρος, αλλά και εμείς σε δεύτερο πλάνο. Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει εξαιρετικά θετικά μία παρόμοια εξέλιξη. Διότι υπάρχει μία διαφοροποίηση πηγών, διότι βάζει το χάρτη τον ευρωπαϊκό εντελώς διαφορετικά στον παγκόσμιο χάρτη, αλλά επίσης, ακριβώς όπως εμείς είμαστε επιφυλακτικοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της εξακολουθεί να είναι επιφυλακτική. Διότι υπάρχει η μείζωνα ανακάλυψη στην Κύπρο, εμείς είμαστε εκεί που είμαστε και όσο ότι υπάρχει μια πλήρης εικόνα, δεν μπορεί κανένας να κάνει τελικό σχεδιασμό και να ανατρέψει ακόμα και αποφάσεις ή προσανατολισμούς της ευρωπαϊκής πολιτικής που έχουν γίνει με βάση τα μέχρι τώρα σχεδιασμένα. Αλλά είναι σαφές ότι αυτό αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στην ευρωπαϊκή συζήτηση.